Άχαρη αντιπαράθεση για το ποιος στείνει πού τους φωτογράφους. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγανάκτηση του λαού δεν είναι καθόλου fake. Για το χαρακτήρα τώρα των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, για το χαρακτήρα της παροχής δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί ακόμα και οι όροι που περιγράφουν τις σχετικές ρυθμίσεις. Τι είναι αυτό που παρουσιάζεται ως εμβληματική αλλαγή που δίνει, λέτε, και το στίγμα του νομοσχεδίου? Ο προσωπικός γιατρός σε ρόλο gatekeeper, όπως λέγεται, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, ο γιατρός σε ρόλο πορτιέρι να κρατάει τον κόφτη της πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας για τον περιορισμό του κόστου στο ασθενή. Αντίστοιχο όρο και ταυτόσιμη αιτιολογία συνόδευε βέβαια και τη ρύθμιση του οικογενειακού γιατρού που είχε πριν νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας ότι στο βωμό της ενιαίας στρατηγικής για το ξύλωμα του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας, ένας θεσμός που θα μπορούσε να έχει πολύ χρήσιμο ρόλο στο πλαίσιο βέβαια ενός ενιαίου, πλήρους, στελεχωμένου και εξοπλισμένου συστήματος υγείας, μετατρέπεται σε κόφτη των παροχών της υγείας. Μετατρέπεται σε εργαλείο για περαιτέρω συμπίεση της κρατικής δαπάνης και των ασφαλιστικών παροχών, δηλαδή και της πολυπόθητης για το κεφάλαιο μείωσης του μη μισθολογικού κόστου των εργαζομένων. Όμως αλήθεια, αυτό που έλειπε από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ιδίως από την αποδεκατισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα, ήταν ο κόφτης, η στοιχειώδης δηλαδή μόνο κάλυψη των αναγκών? Ξέρετε, ένα τέτοιο εξαιρετικό αποτελεσματικότατο gatekeeping διαθέτουν σήμερα σε πανομοιότυπες εκδοχές οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι δημόσιες δομές υγείας της νησιωτικής Ελλάδας. Απουσιάζουν τόσες πολλές βασικές ειδικότητες και αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό από τα νοσοκομεία, πόσο μάλλον από τα κέντρα υγείας, τα πολυδύναμα δήθεν ιατρία που μείναν εντελώς αδύναμα, που βγάζουν με τα βία στις στοιχειώδεις εφημερίες με γιατρούς, περιφερόμενους guest star να μπαλώνουν τρύπες από χωριό σε χωριό, με νοσηλευτές και υγειονομικό προσωπικό σε 10 ώρες και 12 ώρες βάρδιες για να καλύψουν την 24ωρη λειτουργία των δομών, που πράγματι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχεις καν το λόγο να περνάς το κατόφλι τους. Ας πούμε για παράδειγμα, στο κέντρο υγείας της Άντισσας που καλύπτει μια περιοχή 5.500 κατοίκων πολλαπλάσιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο δυτικό κομμάτι της Λέσβου και απέχει 75 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, εκτός από γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό που είναι σε μόνιμη έλλειψη, λείπουν και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται με απόλυτη επιτυχία ότι οι ασθενείς δεν μπορούν και δεν πρόκειται να περνάνε το κατόφλι του νοσοκομείου. Θα μπορούσα να περιγράφω αμέτρητα τέτοια παραδείγματα στη Λέσβο, στη Λίμνο, σε καθένα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή και την πρόσφατη εμπειρία που αντλήσαμε, τεχνογνωσία για το πώς λειτουργεί ο κόφτης και στα ακόμα μικρότερα νησιά. Στο περιθώριο λοιπόν των λαμπρών τελετών που συνόδευσαν την επίσκεψη της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί της Σίμης, ενημερωθήκαμε ότι στο περιφερειακό ιατρείο που υπηρετούν μόνο αγροτικοί ιατροί, αναγκάζονται να παραπέμπουν τους ασθενείς ακόμα και για μια ακτινογραφία στο νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί τα ακτινολογικά μηχανήματα κοσμούν το ιατρείο, αλλά δεν έχουν κανένα να τα δουλέψει. Όμως ούτε εκεί είναι βέβαια ότι θα περάσουν το κατόφλι της πόρτας οι ασθενείς, αφού και από εκεί λείπει προσωπικό, ακτινοδιαγνώστες, δεν επαρκούν οι γιατροί, με λίστες αναμονής να σχηματίζονται και για βασικές ακόμα εξετάσεις, πόσο μάλλον αν φτάσουμε να μιλάμε για τα χειρουργεία που η αναμονή ξεπερνά σήμερα τα 800. Τι βρήκατε λοιπόν να παρουσιάσετε ως λύση σε αυτές τις ντροπιαστικές και ατέλειωτες λίστες? Τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργεία, τα οποία δεν αποτελούν και καμιά πρωτοτυπία, ακολουθήσατε τα χνάρια του νόμου του ΠΑΣΟΚ και για τα αντίστοιχα επιπληρωμή απογευματινά ιατρία, το νόμο βέβαια από αυτούς που ξεχάστηκε να καταργηθεί με ένα άρθρο, για να βρει σήμερα, να τον βρει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και να τον εξελίξει. Λες και αυτό που έλειπε σήμερα ήταν το να βάλουν πιο βαθιά οι ασθενείς το χέρι στην τσέπη. Αυτές τις πολλαπλές επιλογές δίνεται, κύριε Θεοχάρη, στους ασθενείς. Και όχι τους αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, νοσηλευτές, προσωπικό για τις ΜΕΘ και ΜΑΦ. Αυτά που πραγματικά χρειάζονται για να πολλαπλασιαστούν τα χειρουργεία και να γίνονται και τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες χωρίς κόστος για τους ασθενείς. Πώς ακόμα θα τραβήξετε το λάστιχο για να βγουν και αυτές οι απογευματινές βάρδιες από το ήδη εξαντλημένο προσωπικό?
Και ενώ η παγιωμένη εγκληματική υποστελέχωση, ιδίως στις δομές υγείας των νησιών, φέρει βαρύ το αποτύπωμα των κυβερνητικών επιλογών όλων σας, με αυτούς τους απαράδεκτους όρους και συνθήκες δουλειάς που δημιουργείται με γιατρούς σε μόνιμη εφημερία, με το υψηλό κόστος ζωής στα νησιά σε συνθήκες καθυλωμένων και πετσοκομμένων μισθών, που αρνείστε να επαναφέρετε, κύριε Υπουργέ, αγνοώντας ακόμα και τις δικαστικές αποφάσεις που τις έχετε ευαγγέλιο όταν πρόκειται να νομιμοποιήσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές σας, με την ανεπαρκή κάλυψη κοινωνικών αναγκών και ό,τι ακόμα συνεπάγεται για την επιστημονική τους εξέλιξη. Δηλαδή όλα αυτά που διαμορφώνουν τους αποτρεπτικούς, αν όχι απογορευτικούς όρους για την κάλυψη των θέσεων. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσετε όλα αυτά, έρχεστε να ανοίξετε διάπλατα τις πόρτες σε ιδιώτες γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, κάνοντας ακόμα πιο θελκτική ταυτόχρονα την εξώπορτα για όσους γιατρούς πασχίζουν ακόμα να τα βγάζουν πέρα στις δύσκολες συνθήκες ζωής των νησιών. Οδηγώντας δηλαδή σε αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές σε ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις και ανεπαρκή υγειονομική κάλυψη. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, πώς θα λειτουργήσει, αναρωτιόμαστε, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού μέσα σε ένα σκορποχώρι αποδεκατισμένων δομών υγείας, κέντρων υγείας, τόμοι, ιδιωτικών δομών και πολυιατρίων. Τι σχέση έχει αυτό με το ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που απαιτεί να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως ένα ενιαίο σύστημα υπηρεσιών, θεραπείας και αποκατάστασης, αλλά κυρίως πρόληψης. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να ιεραρχείται στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και είναι καταφανώς ανύπαρκτη στις σημερινές συνθήκες. Είναι και αυτή η πρόληψη, δηλαδή ζήτημα ατομικής ευθύνης και ατομικής επιλογής, όπως λίγο πολύ μας περιέγραψε προηγούμενα και η Υπουργός Υγείας. Για να μπορέσει αυτό το ολοκληρωμένο λοιπόν σύστημα να λειτουργήσει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, στον πυρήνα του οποίου θα υπάρχει το κέντρο υγείας με αποκεντρωμένα ιατρία και κινητές μονάδες, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πλήρως στελεχωμένα με όλες τις ειδικότητες γιατρών, με παιδιάτρους, οδοντιάτρους, γυναικολόγους, ΜΕΣ, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, ήδη προς εξαφάνιση σήμερα στις δομές υγείας, ώστε να μπορεί πραγματικά να προσφέρει και έγκαιρη, αλλά και πλήρη και δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών, όπως το επιτρέπουν οι σημερινές επιστημονικές δυνατότητες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των διαφόρων περιοχών, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, αλλά βέβαια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των τμήματων του πληθυσμού που μένουν σε αυτές. Αυτό σημαίνει ελευθερία, να μπορείς να καλύψεις τις σύγχρονες ανάγκες σου και όχι να κλωθογυρνάς στα όρια της στοιχειώδους περίθαλψης. Να ποια είναι λοιπόν, σύμφωνα με την αντίληψη του ΚΚΕ, η ολοκληρωμένη και σύγχρονη πρόταση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που δεν χωράει στα καλούπια και τα ίδια φθαρμένα υλικά που ανακυκλώνουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ επί τόσα χρόνια και με τα οποία χτίζουν το οικοδόμημα της εμπορευματοποιημένης και ιδιωτικοποιημένης υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.